Και ναι, είπαμε να δούμε πώς πήγε το κούρεμα στη Θεσσαλονίκη. Πώς το αντιμετώπισε η νεολαία και ποιες ατάκες λένε. Ακούστε πρώτοι. Είναι κομπλεξική με τα μαλλιά, γι' αυτό μας κουρέψανε καραφλή. Δεν μασάμε από κρίση, ρε. Δεν μασάμε. Τι έχεις να πει στη Μέρκελ. Τώρα, εδώ. Να πάω να... κουρευτεί ή να το πούμε τραγουδιστά. Κούρεμα! Πολιτικούς, δυστυχώς έπρεπε εμείς να τους κουρέψουμε, αλλά νομίζω ότι... Όλους. Δεν βλέπεις κανένα μπροστά σου που να είναι... Όχι, και τους φαλακρούς. Σας κούρεψε! Σας κατακούρεψε! Εξαρτάται το styling του κουρέματος. Ακόμα δεν το έχουμε δει. Το κούρεμα το δεχόμαστε όλοι. Ναι. Αν είναι κλασικό και δεν το θέλουμε. Ναι, καλά. Δεν βλέπω όμως γυναίκες κουρεμένες. Μόνο άνδρες. Πείτε μου για το κούρεμα! 50%. Θα πήρε όλα σε εσένα. Είναι στη μόδα το κούρεμα τώρα. 100%. Διασκέδαση στη Σαλόνικα. Χορός, ποτά, κούρεμα και ωραίες παρουσίες. Άλλες με κουρεματάκι και άλλες με πρόσθετα. Αυτό είναι εξτέ στα μαλλιά σας ή τρέσα. Εξτέ. Είναι after κούρεμα. Τι είναι? Α, κουρεμένη. Γέλα μου. Συγγνώμη. Με την κάμερα του Στάρ πήγαμε σε ένα live του Γιώργου Σαμπάνη που δείχνει να τον απασχολεί πολύ το θέμα του haircut. Εσείς πάντως δεν το κουρέψατε. Δεν ασχολούμαι με τρίχες εγώ. Ευχαριστώ. Ναι, τον καταλάβαμε. Μόνο με χειροβολιές. Αφού δεν τον ζάλισε το κούρεμα, το προσπαθεί αυτομπούλος. Δείτε. Το θέμα δεν είναι μόνο το κούρεμα, αλλά και η διασκέδαση στη Θεσσαλονίκη. Η νεολαία δείχνει ότι έχει πάρει το θέμα χαλαρά προς το παρόν. Εμείς δεν σκαμπάσουμε από αυτά, φίλε. Εμείς είμαστε χαλαρά εδώ πέρα. Είναι Θεσσαλονίκη. Εμείς θα βγούμε από την κρίση μια χαρά δυνατή. Και τη βρίσκουν μέσω χορού και τραγουδιού. Η οικονομική κρίση. 5 άτομα, 3 ποτά. Τα 2 ποτά έχουν καλαμάκι. Ρουφάν από 2, ε. Σωστά. Θέλεις. Έχει κόσμο μέσα. Έχει πάρα πολύ. Είναι όλοι κουρεμένοι. Όλοι κουρεμένοι μέσα. Όλοι, ε. Και κλείνουμε το θέμα με μια φάρσα βγαλμένη από τα δανεικά της Ευρωζώνης. Λοιπόν, απ' έξω είναι κάποιοι κύριοι από την Τρόικα. Όσοι δεν έχετε κουρευτεί, περνάτε, κουρεύεστε το 50% του κεφαλιού σας και φεύγετε. Εντάξει. Δωρεάν είναι. Απάντηση.